Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τον Φίλιππο Σοφιανό ως νέο καλλιτεχνικό διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας. Ο κύριος Σοφιανός, με την πολύχρονη πορεία του στον χώρο της θεατρικής τέχνης, τη σκηνοθεσία και την υποκριτική, φέρει μαζί του μια πλούσια εμπειρία και ένα όραμα που εναρμονίζεται πλήρως με τις αξίες και τους στόχους του θεάτρου μας. Υπό την έννοια αυτή, η ανάληψη της καλλιτεχνικής διεύθυνσης από ένα δημιουργό με τη δική του διαδρομή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το ΔΠΘ Καλαμάτας. Είμαστε δε βέβαιοι ότι υπό την καθοδήγησή του θα συνεχίσουμε να παράγουμε έργο υψηλής ποιότητας, προάγοντας το αγαθό του πολιτισμού όχι μόνο στην Καλαμάτα και τη Μεσσηνία, αλλά συνολικά στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Άλλωστε, αυτό είναι ο στόχος, αυτή είναι και η δέσμευση και η συγκατεύθυνση αυτή που ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του. Επιτρέψουμε ωστόσο σημείο αυτό να αναφέρω το εξής, γιατί θεωρώ ότι έχει τη σημασία του δεδομένου ότι μιλάμε για το ΔΠΘ Καλαμάτας. Ένα δημοτικό περιφερειακό θέατρο που από την ίδρυσή του τη δεκαετία του 80 αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς φορείς της Νότιας Πελοποννήσου, υπηρετώντας με συνέπεια το σκοπό του που δεν είναι άλλος από την υποστήριξη και τη διάδοση του θεάτρου στην Πελοπόννησο. Ένα θέατρο που έχει ζήσει σπουδαίες στιγμές, ένα θέατρο που άντεξε ακόμα και σε κρίσεις όταν άλλες δομές διαλύονταν. Ένα θέατρο που η ιστορία του, η διαδρομή του, οι παραστάσεις που έχει φιλοξενήσει, αλλά και οι σπουδαίοι άνθρωποι της τέχνης που το έχουν υπηρετήσει, αποτελούν μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω το μέχρι πρότινος καλλιτεχνικό διευθυντή του Γιάννη Μαργαρίτη για την άριστη συνεργασία που είχαμε, το έργο του, αυτή την εξαετία που ήταν στο τιμόνι του ΔΠΘΕΚ, κρίνεται επιτυχημένο σε μια περίοδο μάλιστα έντονων κρίσεων όπως αυτή της πανδημίας. Κρίνοντας το εξής, το ΔΠΘ Καλαμάτας είναι εδώ, συνεχίζει να λειτουργεί ως σημείο πολιτιστικής αναφοράς και καλούμε όλους σε αυτή τη νέα σελίδα που ανοίγεται μπροστά μας να στηρίξει το θεσμό και το κοινό από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Πελοπόννησο να αγκαλιάσει τις νέες προσπάθειες, τις νέες παραγωγές που ήδη από το επόμενο διάστημα θα τις δούμε να λαμβάνουν σάρκα και οστά. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον νέο καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΠΘ Καλαμάτας, τον Φίλιππο Σοφιανό, και του ευχόμαστε πρώτα υγεία και καλές παραγωγές. Φίλιππε, καλώς ήρθες. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ καταρχήν στον Δήμαρχο, κατά δεύτερον στην Επιτροπή και στη Φάρη, στο Συμβουλίο της Φάρης, που αποφάσισε υπέρ εμού ανάμεσα στους 14 υποψήφιους που υπήρχαν για την ανάληψη των καθηκόντων αυτής της θέσης. Έχω επίγνωση της σημασίας και του βάρους αυτής της θέσης, απόλυτη επίγνωση. Έχω ένα δέος και έναν σεβασμό στο κρατικό χρήμα, στο δημόσιο χρήμα, το χρήμα του φορολογούμενου πολίτη, και πιστεύω ότι το θέατρο έχει τρόπο να εκφραστεί όταν υπάρχει μια στήριξη. Η στήριξη που δίνει το Υπουργείο Πολιτισμού, που δίνει ο Δήμος, που δίνει και η Περιφέρεια, είναι το μίνιμουμ που μπορούμε να έχουμε. Μέσα στις επιδιώξεις μου και με συνέστημα πολύ μεγάλης ευθύνης απέναντι, έχω διάφορες σκέψεις για το ΔΠΘ. Καταρχήν θέλω να ανοίξει την αγκαλιά του και να αγκαλιάσει τους πολίτες, καταρχήν της Καλαμάτας και κατά δεύτερον της περιφέρειας. Αυτό σημαίνει μια εξωστρέφεια από το θέατρο, αυτό σημαίνει δράση από το θέατρο. Σκοπεύω να κάνουμε εργαστήρια για εφήβους, για παιδικό θέατρο, να κάνουμε εργαστήρια για ενηλίκους που θέλουν να ασχοληθούν με το θέατρο, κατά καιρούς υπόμορφη σεμιναρίων, κύκλων μαθημάτων. Θα έρθουν άνθρωποι πολύ σημαντικοί του θεάτρου να διδάξουν, να μεταφέρουν την πείρα τους, και αυτό θα είναι μια διαρκής εναλλαγή και κατάσταση, ούτως ώστε να αρχίσει να διαμορφώνεται ένα κοινό, ένα θεατρικό κοινό που είναι πολύ σημαντικό. Το άλλο σημαντικό που είναι στις προθέσεις μου και οι εισηγήσεις μου είναι προς έγκριση, είναι η σπουδαιότητα της παιδικής σκηνής. Θεωρώ ότι η παιδική σκηνή
του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου πρέπει να είναι το μπιζού του θεάτρου. Πρέπει να είναι η πιο έγκυρη, η πιο πρεστίζ σκηνή που έχει το θέατρο, γιατί τα παιδιά είναι ένας πάρα πολύ ευαίσθητος χώρος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι συστήνονται με το θέατρο μέσα από μια παιδική παράσταση, και είναι κρίμα αυτή η σύσταση να γίνεται κάτω από όρους, ας πούμε, του κάθε, ας πούμε, ιδιώτη, ο οποίος κοιτάει να κάνει μια αρπαχτή με το παιδικό. Έτσι είναι, δυστυχώς. Το παιδικό το έχουν βρει ότι έχει τα εξασφαλισμένα εισιτήρια, έχει την προσέλευση, παίρνουν μια έγκριση εκεί από το Υπουργείο και δώσ' το εκεί, τη γεμίζουν οι αίθουσες. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Έχει ευτελιχτεί η παιδική σκηνή και στην Αθήνα και στα Δασά. Είναι δύσκολο πράγμα να βρεις ένα παιδικό έργο, μια παιδική παράσταση, η οποία να είναι αξιόλογη, να αξίζει στα παιδιά. Βλέπουν κάτι κακά, κάτι αηδίες εκεί πέρα, κάτι φτηνοπράγματα από εδώ, από εκεί, και βάζουν έναν, λέει, ένα παραμύθι, κάποιος άλλος κάνει μια κολοτούμπα, μα δεν είναι αυτό το θέατρο. Το θέατρο είναι άνοιγμα ψυχής, είναι εισαγωγή στο μαγικό κόσμο της φαντασίας, της δημιουργίας. Είναι μεγάλη ευθύνη που έχουμε απέναντι στα παιδιά να τα συστήσουμε με το θέατρο. Αυτή είναι το αυριανό κοινό. Αυτή είναι το αυριανό θεατρικό κοινό. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα αιρετιστούν και με αφορμή το θέατρο θα διαβάσουν, θα ψάξουν, θα αναζητήσουν και θα κρατήσουν ένα επίπεδο και μια ποιότητα και ένα πολιτισμό που έχει αυτή η χώρα εδώ και πόσους αιώνες. Θεωρώ ότι είναι, λοιπόν, πολύ σημαντική η παιδική σκηνή. Η προτεραιότητά μου και όλη μου η δύναμη και το βάρος θα πέσει σε αυτήν. Θα ακολουθήσει ένα έργο σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση το χειμώνα, το οποίο σας λέω από τώρα ότι θα είναι μια κωμωδία, να γελάσει λίγο το χυλάκι μας, έτσι, γιατί το έχουμε ανάγκη σε τέτοιες περιόδους κρίσης. Και υπάρχουν σκέψεις για το πώς θα συμπεριφερθούμε το καλοκαίρι. Θέλω τη συνέργεια όλων των φορέων των πολιτιστικών, θέλω συνεργασίες με το ΟΔΙΟ, με τις χοροδίες, θέλω συνεργασίες με το Λύκειο Ελληνίδων, να ανοίξουμε. Θέλω να ανοίξουμε την αγκαλιά μας στους ερασιτέχνες, να μην τους έχουμε απέναντι, θέλω να τους έχουμε μαζί μας. Θέλω να δούμε τους προβληματισμούς τους, αλλά να θέσουμε και ένα πλαίσιο ορθολογικό της λειτουργίας, να τους βοηθήσουμε όσο περνάει από το χέρι μας. Ναι, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα ο ερασιτεχνισμός, όσο κρατιέται και είναι ερασιτεχνισμός. Το Δημοτικό Θέατρο έχει στο νου του πάντα και την περιφέρεια, και πρέπει να την έχει. Δεν είμαστε μόνο η Καλαμάτα, είμαστε περιφερειακό θέατρο, έχουμε την ευθύνη για κάποιες πόλεις εδώ. Άρα οι σκέψεις μας πρέπει να τους εμπεριέχουν και να είναι και το μήνυμα πάει προς αυτούς. Μία άλλη επιδίωξη, ένα άλλο σχέδιο που μπορώ να σας πω τώρα, είναι ότι θα ήθελα να δημιουργήσουμε ένα ετήσιο συνέδριο δημοτικών περιφερειακών θεάτρων στην Καλαμάτα, και να μαζευόμαστε όλα τα δημοτικά θέατρα, να κάνουμε έναν δημιουργικό διάλογο για 2-3 μέρες, πόσο θα χρειαστεί, και αυτό το αποτέλεσμα να πηγαίνει και να στην κεντρική εξουσία να μεταφέρονται οι αγωνίες και οι ανάγκες που έχει το Δημοτικό Θέατρο για να πάει παρακάτω. Είναι ένας θεσμός εξαιρετικά ευφυής και χρήσιμος, ο οποίος γνώρισε την ακμή του και την παρακμή του. Πρέπει να συνεχίσουμε. Το Δημοτικό Θέατρο είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι τοπική ιστορία, είναι τοπική κοινωνία. Θέλω τον επαναπατρισμό των Μεσσήνιων καλλιτεχνών. Θα φροντίσω όλοι οι Μεσσήνοι, καθώς και εγώ, επιστρέφω στην πόλη που με γέννησε. Έτσι. Αυτό μου δίνει μια περισσότερη δύναμη. Το θεωρώ τιμή μου το ότι είμαι στην πόλη που με γέννησε και μπορώ να έχω την ευθύνη για τα πολιτιστικά δρόμενα στην Καλαμάτα. Στις επιδιώξεις, να κάνουμε ένα φεστιβάλ θεάτρων. Φεστιβάλ, διεθνές φεστιβάλ δημοτικών θεάτρων. Όχι και τοπικό, μπορεί να είναι και τοπικό, αλλά ναι, να ανοίξει, εξωστρέφεια. Το θέατρο
πρέπει να ανοίξει και να διεισδύσει στην κοινωνία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα εργαστώ με κάθε ικμάδα της δύναμης που έχω. Όλη μου η εμπειρία των 44 χρόνων σε αυτή τη δουλειά είναι κατατεθειμένη. Είμαι ανοιχτός σε προτάσεις. Έχω ένα συμβούλιο μαζί μου. Πάντα θα έχω ένα συμβούλιο μαζί μου και πάντα εισηγούμε στο συμβούλιο. Το συμβούλιο αποφασίζει. Δεν υπάρχει αυθεντία εδώ. Το άθλημα είναι ομαδικό. Το θέατρο είναι ομαδικό άθλημα. Δεν αστείευεται. Εάν στην ομάδα ο πάγκος δεν δουλεύει, δεν δουλέψουν οι από πίσω, οι κάτω από τη σκηνή, οι μπρος από τη σκηνή, τέτοιο, θέατρο δεν έχουμε. Όλοι πρέπει να συντελέσουν το έργο τους στο βαθμό που στον καθέναν πρέπει και αρμόζει. Με αυτή την έννοια, συνέργειες, ένας σύλλογος όμιλος φίλων του θεάτρου, οι παραγωγικές τάξεις Καλαμάτας να αποδείξουν έμπρακτα την αγάπη τους για το θέατρο, να το στηρίξουν, να το ενισχύσουν, είτε με μορφή χορηγίας είτε με μορφή παροχής υπηρεσιών. Το έχουμε ανάγκη, είναι πολύ σημαντικό για μας, δεδομένου ότι δεν έχουμε τα πλαίσια φιλοξενίας καλλιτεχνών τόσο εύκολα. Δεν είναι απλό να ανακατευτεί η τράπουλα, να υπάρχει αυτή η πολυφωνία και η πολυμέρεια που οφείλει να έχει το θέατρο. Νομίζω ότι μίλησα πάρα πολύ, ζητώ συγγνώμη, απλά είχα έτσι τη διάθεση να επικοινωνήσω μαζί σας, γιατί θεωρώ πολύ σημαντική αυτή την ανάληψη και είναι σημαντική σε αυτό το σημείο της καριέρας μου, σε αυτό το σημείο. Με τα εφόδια που έχω, την πείρα που διαθέτω και τη γνώση που έχω στον επαγγελματικό χώρο. Αυτό που ορίζει ένα καλό θέατρο πια είναι ο επαγγελματισμός. Εκεί ορίζεται το καλό θέατρο, γιατί κατά τα άλλα είμαστε στον χώρο του βαθύτατου υποκειμενισμού, έτσι είναι αν έτσι νομίζετε. Όλοι μπορούν να ξέρετε, το θέμα δεν είναι να μας αρέσει ή να μην μας αρέσει κάτι. Δεν είναι αυτό το κριτήριο για μια παράσταση. Αυτό μας αρέσει ή δεν μας αρέσει κάτι, είναι αν μας αρέσει ένα κουστούμάκι, αν μας αρέσει ένα φορεματάκι, αν μας αρέσει ένα σαλόνι, ας πούμε, να αγοράσουμε. Όχι το θέατρο. Το θέατρο ψυχαγωγεί, δεν διασκεδάζει. Άλλοι είναι οι φορείς της διασκέδασης, άλλοι είναι οι φορείς της ψυχαγωγίας. Το θέατρο είναι φορέα της ψυχαγωγίας. Και η ψυχαγωγία σημαίνει σου παίρνω την ψυχή, την ταξιδεύω για όση διάρκεια κρατάει η παράσταση και έτσι σου προσφέρω ένα εξαιρετικό διάλειμμα από το σκληρό ενεστώτα σου που ζεις, από το πρέσο που ζούμε όλοι σήμερα, και όντας σε μια θεατρική αίθουσα μπορώ για μια στιγμή να ξεχάσω τους λογαριασμούς, να ξεχάσω την πίεση, να ξεχάσω τις υποχρεώσεις μου και να ταξιδέψω και μετά να αναλάβω να επιστρέψω στην πραγματικότητα. Αλλά αυτό το διάλειμμα είναι απαραίτητο και αυτό είναι ψυχαγωγία. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε εδώ, είτε μέσα από το γέλιο, είτε μέσα από τη συγκίνηση, είτε μέσα από τη σκέψη, αλλά σίγουρα ανθρωποκεντρικά, σίγουρα με προτεραιότητα στην τόπια παραγωγή καλλιτεχνικών αξιών και ανθρώπων και πνευμάτων, γιατί είμαστε ένα θέατρο που είναι στο Δήμο Καλαμάτας. Άρα λοιπόν προτεραιότητα είναι αυτή και από εκεί και μετά όσο μπορούμε να ανοίξουμε τις εταιρείες μας θα τις ανοίξουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά το Δήμαρχο προσωπικά, ευχαριστώ τον κύριο Χριστοτάκη, τον πρόεδρο της ΦΑΡΙΣ. Κάναμε μια πρόχειρη συνάντηση off the record και τους είπα τις αντιλήψεις μου για το παιδικό θέατρο. Είχα τη σύμφωνη γνώμη τους σε αυτό και από εδώ και πέρα είναι σηκώνουμε τα μανίκια και δουλεύουμε. Η πόρτα μου είναι ανοιχτή, είμαι ανοιχτός στους πάντες, σε οποιαδήποτε θέληση, φιλοδοξία, όνειρο και πραγματοποίηση που μπορεί να περάσει μέσα από το θέατρο,
ξέρουν που θα με βρούνε, θα είμαι εδώ, σε αυτή την πόλη. Δεν θα ζω μακριά. Εδώ θα έρθω να ζήσω. Οπότε η επικοινωνία μας θα ήθελα να είναι διαρκής και ανοιχτή. Είναι πολύ σημαντικό για το θέατρο να έχει την επικοινωνία και να έχει τη στήριξή σας και δική σας, έτσι ώστε να καταλάβει η Καλαμάτα και ο Καλαματιανός ότι έχει ένα δικό του θέατρο το οποίο το αγαπάει γιατί είναι δικό του και γιατί είναι περήφανος γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Πρόεδρε, έχουμε σύσκεψη. Έχετε ρωτήσει? Έχουμε σύσκεψη. Δεν πειράζει. Όντας ο επικρατέστερος από 13 άλλους συναδέλφους σας, πώς υποδέχτηκε ο καλλιτεχνικός κόσμος της Αθήνας που ήσασταν, είχατε έργο μέχρι πρόσφατα ή αν έχετε, δεν έχω πληροφορηθεί, την ανάλυση των καθηκόντων και αν προτίθενται κάποιοι να βοηθήσουν, να έρθουν να σηκώσουν τα μανίκια μαζί, γιατί η εξωστρέφεια θέλει και... Εννοείται. Η Αθήνα λυπήθηκε που με έχασε. Απ' την άλλη μεριά όμως χάρηκε γιατί ένας άνθρωπος δικός τους, ένας δικός άνθρωπος είναι σε μια θέση όπου μπορούν, ναι, και βέβαια θα βοηθήσουν και βέβαια θα χρησιμοποιήσω όλες μου τις επαφές, όλες μου τις άκρες για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα έργο όσο το δυνατόν πιο σύνθετο, πιο επαγγελματικό, πιο έγκυρο. Δεν ξέρω αν απάντησα στην απάντηση, αν απάντησα στην ερώτησή σου, αλλά... Με χαρά, με χαρά το πώς. Έτσι. Εγώ μπορώ να ρωτήσω κάτι, έχω τη διεύθυνση, τη διοίκηση. Ένας καινούριος καλλιτεχνικός διευθυντής, από μόνος του δεν είναι αρκετός. Είναι ικανός, αλλά υπάρχουν και ικανοί που αν δεν στηριχτούν, πέφτουν, το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Πώς λοιπόν σκοπεύετε ως διοίκηση να στηρίξετε το έργο του καλλιτεχνικού διευθυντή με προσωπικό, το οποίο το θέατρο δεν έχει, με αυξημένο προϋπολογισμό, που έχει πολύ συγκεκριμένο προϋπολογισμό, για να γίνει ένα φιλόδοξο θέατρο και όλα αυτά τα προγράμματα που μας είπε ο διευθυντής, χρειάζεται και μια γενναία χρηματοδότηση. Γενναία χρηματοδότηση που προφανώς δεν θα είναι τέλος πάντων μη ελέγξιμη για το που πηγαίνει, γιατί είχαμε στο παρελθόν πολλά τέτοια παραδείγματα. Επίσης, ένα θέατρο εκτός από κόσμο θέλει και υλική υποδομή, υλικοτεχνική υποδομή. Η πιο πρόσφατη παράσταση του ΔΠΦΕ και η αμέσως προηγούμενη, αναφέρομαι και στην παράσταση του Κεμούλη και στην παράσταση στο Black Box, ήταν ελιπέστατη υλικοτεχνικά. Ειδικά αυτή του Κεμούλη που ήταν σε μεγάλη αίθουσα. Όλα αυτά η διοίκηση πώς θα τα καλύψει? Και επίσης, πότε θα πάτε για πρεμιέρα? Ο μήνας έχει 20 Νοεμβρίου. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, να εγκριθεί τώρα το πρόγραμμα, θέλουμε 2 μήνες πρόβες. Πότε πάμε για πρεμιέρες, τόσο στο παιδικό, όσο και στην κεντρική σκηνή? Λοιπόν, για την πρεμιέρα θα απαντήσει ο καλλιτεχνικός διευθυντής προφανώς. Εγώ όμως να πω ότι το ότι βρισκόμαστε εδώ και υπόθηκαν αυτό που υπόθηκαν από μένα προσωπικά και θα ακούσουμε και τον πρόεδρο μετά, δείχνει ότι το ΔΠΘ αλλάζει σελίδα. Και αυτό το άλλαγμα της σελίδας θα το αποδείξουμε εμπράκτως με την ουσιαστική στήριξη προς το ΔΠΘ. Έχουμε κάνει ήδη μια συζήτηση με τον Φίλιππο, που κατέθεσε την πρότασή του. Δώσαμε μια αρχή μαζί με τον πρόεδρο, βέβαια, μια αρχική έγκριση και προφανώς όλα αυτά θα δουν. Είμαστε εδώ λοιπόν για να υποστηρίξουμε τα επόμενα βήματα που θέλουμε να είναι ουσιαστικά και θέλουμε να δείξουμε μια πραγματική εξωστρέφεια στο ΔΠΘ Καλαμάτας. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας και ένα δημοτικό θέατρο, το οποίο κτίριο εννοώ, το οποίο ανακατασκευάζει τον ολοκληρωτικά και χρειάζεται ο Δήμος Καλαμάτας για να πετύχει αυτή η ανακατασκευή να έχει συμμετοχή με δημοτικούς πόρους πάνω από 500.000 ευρώ για να είναι πραγματικά στο επίπεδο που πρέπει. Όλα αυτά δείχνουν την ουσιαστική στήριξη προς το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας. Τώρα όσο για τις πρεμιέρες θα μας πει ο φίλος. Ναι. Συμπληρωματικά, ξέχασα να το αναφέρω, παίζουμε εκτός έδρας. Δηλαδή το ΔΠΘ δεν έχει τη δικιά του σκηνή, δεν έχει το θέατρό του, είμαστε φιλοξενούμενοι στο Μέγαρο, έχουμε εξαρτήσεις εκεί, έχουμε μια τεράστια σκηνή
η οποία έχει ανάγκες, υποβάλλει ανάγκες, δηλαδή δεν μπορεί να ψαφτεί σε αυτό το χάος εκεί. Θες φώτα, θέλεις άλλον ήχο, θέλεις άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορούν να βγουν από τις σάρκες μας. Θα το παλέψουμε και θα δούμε πώς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γίνεται αγώνας δρόμου και θα γίνει αγώνας δρόμου για να έχουμε πρεμιέρα μέσα στο 25 στα μέσα του Δεκέμβρη, μέσα στις γιορτές. Θα έχουμε την πρεμιέρα του παιδικού, οπωσδήποτε. Μέσα στο 24. Στο 24 θα έχουμε λοιπόν μέσα στις γιορτές την πρεμιέρα του παιδικού και μέσα στο Γενάρη θα έχουμε την πρεμιέρα της κεντρικής σκηνής. Έχω ήδη δρομολογήσει πράγματα, περιμένω την έγκριση του Συμβουλίου, την τελική έγκριση Συμβουλίου για να σας ανακοινώσουμε και ρεπερτόριο και συνεργάτες. Δημοτική Αρχή, οτιδήποτε μας έχει ζητηθεί που είναι προς όφελος της εκάστοτε σχολής, όχι μόνο του ΔΠΘΕΚ, ήμασταν πάντα δίπλα τους. Προφανώς και ο κάθε καθηλυτεχνικός διευθυντής έχει οριστεί ένα μπάτζετ το οποίο θα έχει όλο τον χρόνο να το διαχειριστεί όπως αυτός πιστεύει κατάλληλα. Τώρα, στις προηγούμενες, στα δύο προαναφέντα έργα που είπατε, εμείς ό,τι μας ζητήθηκε το δώσαμε. Τώρα, αν έγινε διαχείριση και όπως έγινε διαχείριση από το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό διευθυντή, εμείς ήμασταν μέσα στα νόμιμα πλαίσια. Δεν μπορεί να επικριθεί δηλαδή η Δημοτική Αρχή για αυτό το πράγμα. Δεν θέλουμε εμείς. Σε αυτό μας πρότεινε ο καλλιτεχνικός διευθυντής, δίπλα του ήμασταν. Δεν είμαστε εμείς που θα πούμε στον κάθε διευθυντή και καλλιτέχνη πώς θα κάνει τη δουλειά του. Υπάρχουν κάποια πλαίσια που γινόμαστε. Παρ' όλα αυτά, έχουμε προβλέψει ήδη τις επόμενες κινήσεις που θα έχουμε, έτσι ώστε ήδη και με το έργο που γίνεται με το ΔΠΘΕΚ, το οποίο σε κάποιο διάστημα εύλογο θα έχει ολοκληρωθεί, όπου θα έχει το σπίτι του πάλι το ΔΠΘΕΚ, θα μεριμνήσουμε να φροντίσουμε να το εφοδιάσουμε με τα κατάλληλα και ίσως και τα πιο τελευταία τεχνολογία υλικοτεχνικά πράγματα τα οποία χρειάζεται. Τα έχουμε συζητήσει ήδη με τον Δήμαρχό μας, ο οποίος πραγματικά είναι δίπλα μας. Έτσι, και με τον κύριο Σοφιανό που είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής και γνωρίζει καλύτερα τι χρειάζεται το κάθε θέατρο. Εννοείται ότι είμαστε δίπλα και θέλουμε να αλλάξει η σελίδα που όντως αλλάζει η σελίδα, αλλά να κάνουμε και το επόμενο βήμα παραπέρα. Όπως κάθε χρόνο θέλουμε από όλες τις σχολές μας να κάνουν ένα βήμα παραπάνω, έτσι, όποτε είναι δυνατό. Θεωρώ ότι ο κύριος Σοφιανός είναι μια πολύ καλή επιλογή. Καλή επιτυχία, κύριε Σοφιανέ. Γνωρίζει ήδη, νομίζω ότι έχει καταλάβει και ο ίδιος, τι είμαστε παρόν. Και όποτε μας ζητήθηκε να βρεθούμε, βρεθήκαμε και Κυριακή και ακατάλληλος όρος θα έλεγα και ο Δήμαρχος παρόν και συζητήσαμε για όλα τα προβλήματα για να λυθούν όλα όμορφα και ωραία, πάντα με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα.